Χαίρετε λοιπόν. Το σημερινό βίντεο το κάνω περισσότερο για να σας ενημερώσω ότι το χθεσινό βίντεο της αγωγής επικαιρότητας για άλλη μια φορά μας το έριξε το YouTube. Ο λόγος λέει είναι πως παραβιάσαμε την πολιτική της πλατφόρμας σχετικά με την ρητορική μίσους. Ποια ήταν η ρητορική μίσους στο χθεσινό βίντεο πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω, διότι το μόνο που αναφέραμε ήταν το λάθος των οργάνων τάξης, η λάθος στάση τους, η λάθος αντιμετώπιση προς τους πολίτες που τους πλάκωσαν στο ξύλο ενώ δεν θα έπρεπε. Και μάλιστα κυκλοφόρησε σήμερα ένα βίντεο που έδειξε το πώς ξεκίνησε. Ξέρετε πώς ξεκίνησε? Τους λένε οι αστυνομικοί απαγορεύεται να είστε εδώ. Λέει ο νεαρός, ποιος νόμος το απαγορεύει? Λέει απαγορεύεται. Πείτε μας ποιος νόμος το απαγορεύει. Μία έτσι, μία αλλιώς. Την τρίτη φορά που ρώτησε λοιπόν ποιος νόμος το απαγορεύει και αφού δεν έπαιρνε απάντηση άρχισε να τρώει τις ξυλιές και τις γκλοπιές. Έτσι ξεκίνησε. Όταν δηλαδή ρωτάς τα αυτονόητα, σου λέει κάποιος ότι κάτι απαγορεύεται. Πολύ ωραία, απαγορεύεται. Ωραία. Πείτε μας πού απαγορεύεται, ποιος νόμος το λέει. Τέλος πάντων, δεν βγάζουμε άκρη με αυτά. Ξέρετε ότι αν μας βάλουν στο στόχαστρο και με τον αέρα που θα αναπνέουμε θα μας ρίχνουν τα βίντεο. Φτιάχνω λοιπόν το σημερινό βίντεο για να σας πω ότι επειδή για μία εβδομάδα δεν θα μπορώ να ανεβάζω, το πιο πιθανό να ενεργοποιήσουμε ένα άλλο κανάλι το οποίο έχει ο αδερφός μου. Θα σας ενημερώσω είτε στο σημερινό βίντεο εάν προλάβουμε να το ενεργοποιήσουμε. Θα αφήσω link κάτω και στην περιγραφή και σαν καρφιτσωμένο σχόλιο. Αλλιώς σίγουρα αύριο θα σας πω που μπορείτε να μπείτε να δείτε τα νεότερα. Και καλό θα είναι να γραφτείτε και σε εκείνο το κανάλι, ώστε να υπάρχει σαν εναλλακτική στις περιπτώσεις που μας φημώνουν, που ρίχνουν τα βίντεο και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Προτού σας αφήσω λοιπόν, να σας μεταφέρω 2-3 ειδήσεις οι οποίες είναι, πιστεύω, ενδιαφέρουσες. Αμυντική συμφωνία, στρατιωτική συμφωνία, σύναψε το Μπαγκλαντές μαζί με τους αγαπητούς μας, τους πολύ αγαπητούς μας φίλους και γείτονες Τούρκους. Οι αμυντικές, παύλα στρατιωτικές, παύλα επιθετικές συμφωνίες, οι οποίες υπογράφονται από τους απέναντι, αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή είχαμε συμφωνία με το Πακιστάν, συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν, συμφωνία με την Αλβανία, συμφωνία τα πάνε πολύ καλά με τη Βοσνία να ξέρετε. Τώρα έχουμε και τον Μπαγκλαντές να προστίθεται σε όλα αυτά και πολύ πιθανό να μου διαφεύγουν και άλλες χώρες. Οπότε τώρα μένει να δούμε και αεροσκάφη από τον Μπαγκλαντές ή πιλότους από τον Μπαγκλαντές να περιπολούν στο Αιγαίο όπως έκανε το Πακιστάν. Αυξανόμαστε και πληθαίνουμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σιγά σιγά. Αυτό βλέπω. Η Ελλάς ανακοίνωσε πως θα προβεί σε προσλήψεις μεταναστών στην αστυνομία, άρα ετοιμαστείτε να τρώτε και ξύλο και να ετοιμαστούμε γενικότερα να τρώμε ξύλο και από μετανάστες, εννοώ ένστολους μετανάστες. Μέχρι τώρα έπεφτε ξύλο από τους εγχώριους. Τώρα θα τρώμε ξύλο και από εισαγόμενους. Άλλη άσχημη είδηση είναι ότι τελικά ιδιωτικοποιήθηκε ο αρχαιολογικός λόφος του Φιλοπάπου και ο εθνικός κήπος για 40 έτη θα υπάγεται πλέον σε καθεστώς διαχείρισης από ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αθηναίων. Να ξέρετε ότι στο σημείο εκείνο, στο λόφο αυτόν, τύχαινε κιόλας στο παρελθόν να κάνω τις προπονήσεις μου και τις βόλτες μου εκεί πέρα, είναι ένας πνεύμονας που πολλοί Αθηναίοι κατέφευγαν για να ξεφύγουν λίγο από το τσιμέντο. Πολλά ζωντανά κατέφευγαν εκεί και αδέσποτα και συνοδευόμενα από τα αφεντικά τους. Πολλά ζωντανά λοιπόν βρίσκανε διέξοδο στο να τρέξουν και αυτά μαζί με τον κόσμο να περπατήσουν και να πάρουν καθαρό αέρα. Γίνεται χαμός στο συγκεκριμένο λόφο από αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην περιοχή αυτή. Άρα θα εκμεταλλεύονται όχι μόνο τον χώρο γενικά και αόριστα, αλλά και τα αρχαία, και τα αρχαία που βρίσκονται εκεί πέρα. Να μην αφήσουμε τίποτα ελεύθερο για τον κόσμο, όπως το ίδιο κάνουν και εδώ στη Ρόδο. Το αρχαίο στάδιο που πήγαιναν τόσο καιρό, να ξέρετε, το έχουν κλείσει. Είναι έτοιμοι δηλαδή τώρα να εφαρμόσουν σχέδιο εισόδου επιπληρωμή. Θα πληρώνουμε κυριολεκτικά και πληρώνουμε
και τον αέρα που αναπνέουμε. Τώρα τον πληρώνουμε εν είδη προστίμου. Αργότερα θα τον πληρώνουμε γιατί έτσι θα μπορούν να σε χρεώνουν για τα πάντα. Και θα κλείσουμε μία είδηση η οποία αφορά το Τέξας, όπου πλέον σαν πολιτεία κινητοποιεί ανεξάρτητα τον στρατό και την εθνοφρουρά, ούτως ώστε να διαφυλάξουν τα σύνορα της περιοχής, φτύνοντας έτσι κατάμουτρα κυριολεκτικά την πολιτική του κοιμισμένου, η οποία ήθελε ανοιχτά σύνορα για όλους. Δεν υπάρχει εκτελεστικός νόμος που να ψήφισε ο κοιμισμένος που να υπάκουσαν στο Τέξας και ακολουθούν και άλλες πολιτείες, όπως σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, εάν προλάβει και φτιάξει το κανάλι ο αδερφός μου και το ενεργοποιήσει, όπως σας είπα πριν, θα το καρφιτσώσω σε σχόλιο και κάτω στην περιγραφή. Στηρίξε με μια εγγραφή στο νέο κανάλι για να μπορούμε να το έχουμε σαν εναλλακτική λύση για όταν μας φημώνουνε, διότι εγώ δεν έχω σκοπό να κλείσω το στόμα μου. Αυτά που είναι να τα πούμε, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.